Το νομοσχέδιο αυτό για τις πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής είναι η χαρά των μεγαλοκατασκευαστικών ομίλων. Αφού τους εξασφαλίζει όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο κρατικών έργων υποδομών. Συνεπώς, η ιεράρχηση αυτών των έργων δεν μπορεί να γίνεται με βάση τις ανάγκες του λαού που πνίγεται το χειμώνα και καίγεται το καλοκαίρι, αλλά θα είναι έργα υποδομών που συνδέονται με τους στόχους του κεφαλαίου, δηλαδή της μέγιστης κερδοφορίας τους. Είναι έργα πνοής για τα κέρδη του κεφαλαίου και ασφυξίας για τους εργαζόμενους και το λαό, αφού έτσι γίνονται όχι μόνο πανάκριβα τα διάφορα έργα που ίσως να μην ιεραρχούνται στις πρώτες ανάγκες για το λαό και τη χώρα, όμως εξασφαλίζουν μεγάλα κέρδη στους ομίλους. Γιατί και κατά την κατασκευή τους ενισχύονται και από το μειωμένο εργασιακό κόστος που έχει εξασφαλίσει το αντεργατικό νομοθετικό έκτρωμα του νόμου Χατζηδάκη, ικανοποιώντας βεβαίως τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων για ένταση της εκμετάλλευσης. Με δουλειά χωρίς δικαιώματα, κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, με ροκάμα ταπείνας και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, δεν ιεραρχούνται έργα υποδομών για τη βελτίωση της ζωής του λαού και την προστασία της υγείας του, αλλά υποδομές που επιλέγουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Μάλιστα, βάζεται πλαφόν για κάθε έργο. Πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, που αυτό από μόνο του σημαίνει ότι αφορά μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, εγχώριους μέσω συμπράξεων ή ξένους ευνοώντας τη συγκέντρωση του κατασκευαστικού κεφαλαίου. Εξάλλου, στους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την έγκριση ένταξης έργων, που συμφωνήσατε όλοι, επιβάλλεται να είναι μέσος ΔΙΤ ή ό,τι άλλο θα ευνοεί και θα εξασφαλίζει την κερδοφορία των ομίλων. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο εσείς το ονομάζετε επιταχυντή των έργων υποδομών. Και εμείς το αποκαλούμε επιταχυντή καπιταλιστικής κερδοφορίας σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Παραδείγματος χάρη στις προτεραιότητές σας, όχι μόνο εσάς, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινάλ ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν τα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί ισχύουν οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι σας προσκυνάτε. Τι λένε λοιπόν? Θα γίνονται μελέτες που να προσδιορίζουν απλώς τα επικίνδυνα σημεία για τις πλημμύρες. Αλλά δεν θα κατασκευάζονται τα αντίστοιχα αντιπλημμυρικά έργα, αφού υπάρχει λογική κόστους ωφέλους και ακριβώς αυτό υλοποιεί κάθε κυβέρνηση. Δηλαδή, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει την προστασία του λαού, της ζωής του λαού, θεωρώντας προτιμότερο να δοθούν αποζημιώσεις σε λαϊκές συνοικίες ακόμα και αν χαθούν ζωές, από το να γίνουν αντιπλημμυρικές υποδομές για να αποφευχθούν καταστροφές. Ή στα σχολεία. Σοφάδες πέφτουν, σκεπές καταραίουν, σχολεία κρέμονται στο κενό, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο με δραματικό τρόπο τα κρίσιμα ζητήματα κτηριακών και υλικοτεχνικών υποδομών που μερικά είναι από τον περασμένο αιώνα. Ή χρειάζονται νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δεν είναι στις προτεραιότητές σας. Τι κάνετε λοιπόν μέσα από αυτό το νομοσχέδιο? Πρώτον, εφαρμόζεται μια νέα διαδικασία που σφίγγει πιο πολύ, πιο στενά, τη σύνδεση του δημοσίου με τους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί τους παραχωρείται συμμετοχή και στο σχεδιασμό κατασκευής των δημοσίων υποδομών. Αντικείμενο που εξ ολοκλήρου ανήκει στο δημόσιο και στην πολιτική του κάθε Υπουργείου. Αντί να στελεχώνεται δημόσιες υπηρεσίες με μηχανικούς και άλλο προσωπικό, τους αφαιρείται αντικείμενο και τις συρρυκνώνεται.
Έτσι προωθείται έργα που συμφέρουν στους κατασκευαστικούς ομίλους και το ονομάζεται πρωτοπορία. Είναι όμως ακόμα πιο αντιλαϊκή και αντιδραστική πολιτική. Αυτό ακριβώς δημόσια το αποκάλεσε ευτυχή γάμο μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ένας γενικός διευθυντής μεγάλου γαλλικού κατασκευαστικού ομίλου που δραστηριοποιείται και έχει πάρει πολλά και μεγάλα έργα στη χώρα μας. Και βεβαίως αυτός ήταν ευτυχέστατος που συνεχίζονται και ακόμα ευνοϊκότεροι όροι. Δεύτερον, βάζεται πλαφόν ώστε η αξία του κάθε έργου να υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια χωρίς ΦΠΑ. Και παράβολο υπέρ του δημοσίου που θα αντιστοιχεί στο 1 της χελής προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, δηλαδή πάνω από 200.000 ευρώ. Και ποιος μπορεί να το διαθέτει? Μόνο μεγάλες επιχειρήσεις όμιλοι και με ρίσκο, εάν δεν εγκριθεί, θα χάσουν μέρος τους ή και ολόκληρο το παράβολο. Συνεπώς, μόνο από αυτή την προϋπόθεση κάνετε διαχωρισμό. Απ' τη μια η μεγάλη μάζα μικρών και μεσαίων που στερούνται δικαιωμάτων και απ' την άλλη οι πολύ πολύ μεγάλοι όμιλοι που θα δίνουν τις απαραίτητες μελέτες με πλήρη στοιχεία, όπως λέτε, στις αναθέτουσες αρχές, έργα με το κλειδί στο χέρι, όπως λένε οι ίδιες οι μεγαλοεταιρείες. Φυσικό είναι λοιπόν οι αρμόδιοι να εγκρίνουν τη μελέτη και να αναθέσουν σε αυτή την εταιρεία και την κατασκευή του έργου. Έτσι προωθείται τη συγκεντροποίηση στον κατασκευαστικό κλάδο. Μάλιστα, αν δούμε και τα στοιχεία που αναφέρουν οι συλλογικοί φορείς από τους εργολήπτες δημοσίων έργων, τι λένε? Ότι υπάρχουν σήμερα 32 εταιρείες 6ης και 7ης τάξης που αποτελούν το 0,005% του κατασκευαστικού κλάδου από τις 5.500 εργοληπτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων. Και αν προσθεθούν σε αυτές τις εταιρείες οι 5ης τάξης, ανεβάζουν το ποσοστό σε 0,01%. Τα στοιχεία μελούν από μόνα τους. Τρίτον, δημιουργείται Επιτροπή Αξιολόγησης πρότυπων προτάσεων με 4 μέλη, πλήρως ελεγχόμενα από την κάθε κυβέρνηση. Αφού τα 4 μέλη είναι ο Υπουργός, ο Γενικός Διευθυντής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Αρμόδιου Υπουργείου και ένας εμπειρογνώμονας που θα ορίζεται από τον Αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών ή Περιβάλλοντος. Συνεπώς, οι όμιλοι που θα έχουν την πρωτοβουλία και το αντικείμενο στη μελέτη, κατασκευή και έλεγχο αυτών των έργων υποδομών θα έχουν και μία φιλοκυβερνητική επιτροπή που θα τους αξιολογήσει με ευνοϊκούς όρους που θεσπίζεται, όπως αυτή η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να καλεί τον προτείνοντα να δίνει διευκρινήσεις με πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ως προς την πρότασή του μέχρι 30 ημέρες τυπικά. Ουσιαστικά του δίνεται πρόσθετη προθεσμία μέχρι 120 ημέρες. Οι διευκολύσεις πολλές και με τα όλα του, μέχρι αυτός που προτείνει το έργο να το αναλάβει στα σίγουρα. Και φυσικά όταν εγκριθεί τα έξοδά του θα έχουν συμπεριληφθεί. Δηλαδή το κόστος μελετών και συνολικά για την υποβολή της πρότασής του, που βέβαια βάζεται και ένα όριο, ότι δεν μπορεί να είναι πάνω από το 3% της αξίας του έργου. Και αν πάρουμε το ελάχιστο δυνατό, δηλαδή του δίνεται τουλάχιστον 6 εκατομμύρια για την προετοιμασία του φακέλου. Αμείβεται πλουσιοπάροχα. Μάλιστα, εάν υπάρξει και άλλος που θα διεκδικήσει το συγκεκριμένο έργο, τότε έχετε φροντίσει να θεσπίσετε το δικαίωμα διεκδίκησης και αποζημίωσης, ώστε αυτός που κάνει την πρόταση να κάνει βελτιωμένη οικονομική προσφορά και να πάρει και την κατασκευή του έργου με κάθε τρόπο. Μυρίζει ρουσφετολογία στο τετράγωνο. Τέταρτον,
Υπάρχει πληθώρα διατάξεων για παρεκκλήσεις και εξαιρέσεις. Πριν από λίγο μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι στο άρθρο 16 μειώνονται οι εξαιρέσεις. Δεν είναι όμως μόνο στο άρθρο 18, είναι και σε άλλα άρθρα οι παρεκκλήσεις και για απευθείας αναθέσεις που επισήμαναν ορισμένοι φορείς στην ακρόαση, ακόμα και αυτοί που συμφωνούσαν με το νομοσχέδιο, τόνιζαν καθαρά και φωνακτά για αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει αυτό το νομοσχέδιο. Μάλιστα, καμία αναφορά δεν κάνετε, τουλάχιστον, για το περιεχόμενο αυτών των παρεκκλήσεων. Για ποιο λόγο? Οι παρεκκλήσεις αυτές ταξινομούνται σε 12 ομάδες και αναφέρονται σε βασικές διατάξεις του νόμου που διέπουν κυρίως τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων. Είναι η πλήρης διευκόλυνση και ανεφόρον επιτάχυση των προβλεπόμενων διαδικασιών των στρατηγικών επενδύσεων. Εμείς λέμε ότι πρόκειται για λευκή επιταγή στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης, τώρα της Νέας Δημοκρατίας, να μοιράζει καταβούληση και με fast-track διαδικασίες σε ομίλους τα κομμάτια της πανάκριβης πίτας των συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, με δεδηλωμένο στόχο την επιτάχυση των διαδικασιών. Και ο νόμος νοήτο είναι το άλλο. Μάλιστα, επεκτείνεται και στο ΤΑΙΠΕΔ, που δεν είναι το άρθρο 18. Δηλαδή να αναθέτει χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης συμβάσεις παραχώρησης έργων συνολικού κόστους μεγαλύτερου από 30 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μετάθεση απευθείας σε τρίτους και ή όποια διαφάνεια πάει περίπατο ξεδιάντροπα. Πέμπτον, ιδιωτικοποιείται παραπέρα τον έλεγχο των κρατικών έργων με το θεσμό του ιδιώτη ελεκτή ως προς την επίβλεψη έργων. Ουσιαστικά υποκαθιστάται τον κρατικό έλεγχο από ιδιώτη μηχανικό. Αντί για άμεση στελέχωση των κρατικών ελεκτικών αρχών και αλλαγή του πλαισίου περί διαπιστευμένων μηχανικών. Όπως λέει στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών του Δημοσίου, οι ιδιώτες θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, οι ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, δηλαδή το κόστος των έργων, τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές και θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι και θα τα επιμετρούν και επιβλέπουν οι ιδιώτες οι οποίοι θα επιλέγονται και θα πληρώνονται από τους ίδιους εργολάβους. Βλέπετε λοιπόν πώς ιδιωτικοποιείται παραπέρα σκανδαλωδώς το δημόσιο τομέα για να εξασφαλίσετε επιπλέον σίγουρα κέρδη και προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Εντείνεται τη συγκεντροποίηση του κατασκευαστικού τομέα και των έργων και επίσης θα ιεραρχούνται ακόμα πιο πολύ στην κατασκευή υποδομών οι προτεραιότητες του κεφαλαίου και όχι οι ανάγκες του λαού που βασανίζεται όχι μόνο από την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, το ενεργειακό, τους μισθούς και τις συντάξεις φτώχειας, τις συνέπειες του υπεριαλιστικού πολέμου, αλλά και από καταστροφές, πλημμύρες, σεισμούς, δηλαδή έλλειψη υποδομών. Φυσικά, το αστικό κράτος και η διοίκηση πάντα έβαζαν μπροστά τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών όλες οι κυβερνήσεις. Αλλά τώρα προχωράτε κοινικά και προκλητικά ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Καταψηφίζουμε λοιπόν, γιατί το ΚΚΕ θεωρεί ότι ο τομέας του χωροταξικού σχεδιασμού και κατασκευών θα πρέπει να προχωρά με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό που θα βασίζεται σε αποτελέσματα ερευνών για τη διάγνωση νέων αναγκών, την εκπόνηση κανονισμών και προδιαγραφών, καθώς και εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων για την προστασία και την αξιοποίησή τους με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία, τη διαμόρφωση πόλεων φιλικών στον άνθρωπο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα προωθείται ισόμετρη ανάπτυξη του κλάδου των κατασκευών για την κάλυψη αναγκών στέγασης, δημοσίων έργων υποδομής, στήριξη της αγροτικής
παραγωγής, της βιομηχανίας, των κοινωνικών υπηρεσιών, με αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας, ώστε να είναι πιο φτηνές και σε επάρκεια, σε σύνδεση με τη βιομηχανική παραγωγή που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου των κατασκευών σε τσιμέντο και δομικά, αλλά αυτά, και δομικά υλικά. Όλα αυτά θα πηγαίνουν μαζί και αγκαλιά. Ο κλάδος των κατασκευών θα εγγυάται τη διασφάλιση λαϊκής στέγης, σύγχρονων προδιαγραφών, που θα καλύπτει το σύνολο των σύγχρονων αναγκών για υψηλής ποιότητας στέγαση, επαρκή σε χώρο, με κατάλληλα υλικά που θα καλύπτουν το σύνολο των προδιαγραφών φωτισμού, υγιεινής, εσωτερικής εργονομίας, προστασίας από φυσικά φαινόμενα. Ο κοινωνικοποιημένος κλάδος των κατασκευών επίσης θα προχωράει στην αναμόρφωση των πόλεων και της υπαίθρου με κατασκευές υποδομοστήριξης γρήγορης και ασφαλούς μεταφοράς, αλλά και υποδομές μεγάλης κλίμακας προστασίας από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς. Παράλληλα, θα προωθείται η διασφάλιση επαρκών πνευμόνων, πρασίνου, σε συνδυασμό με ζώνες λαϊκού αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, σε πλήρη αντιδιαστολή με τη σημερινή κατάσταση της αξιοποίησης των ελεύθερων χώρων από το κατασκευαστικό και τουριστικό κεφάλαιο, τόσο μέσα στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο, με κριτήριο την κερδοφορία τους. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, συνεχίζεται την ίδια απαράδεκτη μεθοδολογία. 99 σελίδες στο νομοσχέδιο, 102 οι τροπολογίες. 31 άρθρα το νομοσχέδιο, 36 άρθρα οι τροπολογίες. Δηλαδή, ένα άλλο νομοσχέδιο που όμως δεν θα συζητηθεί, δεν θα ακούσει ο κόσμος το περιεχόμενό του, αλλά ένα ξέρω ναι ή όχι μέσα από τρίλεπτη ή πεντάλεπτη τοποθέτηση. Διαδικασία καταδικαστέα, όπως και το παρόν νομοσχέδιο.